Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των παρατεταμένων βροχοπτώσεων, στην περιοχή των Φερών προκλήθηκαν ζημιές σε κολόνες του ΔΔΕ, ενώ μερικές από αυτές έσπασαν. Επιπρόσθετα, προκλήθηκαν βραχυκυκλώματα και ειδικότερα διακόπηκε ο εξωτερικός φωτισμός στην περιοχή των Φερών, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η βοήθεια του ΔΔΕ. Μέχρι τις 9.30 το βράδυ της Πέμπτης εκτελούνταν έργα αποκατάστασης για την επαναρευματοδότηση του εξωτερικού φωτισμού. Είχε δημιουργηθεί ένα ζήτημα το οποίο έχει αρκετές μέρες μετά την τελευταία θύελλα και τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις. Είχαμε σπασμένους κολόνες της ΔΔΕ. Αποκαταστάθηκε η βλάβη σε όλα τα σπίτια και μέχρι εχθές και ιδιαίτερα την Τετάρτη είχαμε ένα ζήτημα με τον εξωτερικό φωτισμό. Εχθές το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν εδώ στην περιοχή των Φερών. Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια και χθες όλη τη νύχτα είχαμε κανονικά τον εξωτερικό φωτισμό, αλλά φαίνεται ότι η παλαιότητα του δικτύου και τα καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα, δημιουργούνται τακτικά βραχυκυκλώματα στο δίκτυο και γίνει σε μια ετοιμότητα και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου αλλά και ο ΔΔΕ για να τα αντιμετωπίζει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ζήτημα μόνο σε ένα κτηνοτροφικό αντιοστάσιο, όπου υπάρχει μια δυσκολία για την πρόσβαση. Έχουμε ζητήσει από τους ΔΔΕ και τους έχουμε πει ότι θα τους προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να φτάσουν για να δώσουμε και σε αυτό το κτηνοτροφικό το αντιοστάσιο νερό. Και θέλω να πω ότι υπάρχει συνεργασία με τον ΔΔΕ, αλλά και οι ζητήσεις είναι πάρα πολλές και πρέπει να κάνουν και λίγο υπομονή και οι κάτοικοι του νοικισμού, σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου είτε με μένα προσωπικά, και εμείς κάθε απόγευμα κάνουμε την αναγκαία επιθεώρηση του δικτύου, ούτως ώστε όπου είναι δυνατόν να επέμβουμε άμεσα για να υπάρχει ο εξωτερικός φωτισμός και στις σφαίρες αλλά και στους υπόλοιπους οικισμούς. Κάτοικοι επικοινώνησαν με την Δέλτα Τηλεόραση για το εν λόγω θέμα, τονίζοντας ότι επί 10 μέρες δεν υπήρχε εξωτερικός φωτισμός στις σφαίρες. Χθες το βράδυ σε μια συνοικία στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και μια περιοχή του Νέου Συνοικισμού, από τις 7 και μετά υπήρχε φωτισμός και το συνεργείο του ΔΔΕ ήταν εδώ μέχρι τις 9.30 για να επιδιορθώσει κάθε βλάβη που θα παρουσιαζόταν. Χθες το βράδυ μετά τις 7 αποκαταστάθηκε πλήρως ο εξωτερικός φωτισμός σε όλο τον οικισμό των Φερών. 6 ώρα περίπου που ανάβουν τα φώτα υπήρχε μια περιοχή η οποία είχε πρόβλημα. Μέχρι τις 7 η ώρα είχε αποκατασταθεί και μετά είχαμε σε όλο τη δημοτική ενότητα Φερών κανονικά το φωτισμό.